Σε κλειό χιονιά βρίσκεται η Αττική με τον κρατικό μηχανισμό να δίνει μάχη ώστε να κρατήσει ανοιχτούς τους δρόμους. Ένα θρίλερ είναι σε εξέλιξη από το μεσημέρι με την Εθνική Οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης που κατά διαστήματα κλείνει για προληπτικούς λόγους, ενώ πριν από λίγο έκλεισε μεγάλο τμήμα της Αττικής Οδού που τώρα παραδίδεται στην κυκλοφορία και ενώ από αργά τη νύχτα αναμένεται νέα επιδείνωση των καιρικών φαινομένων. Έχουμε συνδεθεί με την Αττική Οδό. Ο Χρήστος Στρατουλάκος βρίσκεται στον κόμβο της Ελευσίνας. Αποδίδεται, βλέπουμε, και πάλι η οδό στην κυκλοφορία. Τι έχει συμβεί, Χρήστο? Γιάννη, αυτή την ώρα που μιλάμε, όπως μπορείτε να δείτε, έχει ανοίξει ένα μέρος της Αττικής Οδού. Υπάρχουν άνδρες στοχέας προκειμένου να εμποδίζουν τα βαρέα οχήματα, προκειμένου να μην διέλθουν για να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Η χιονότος είναι σε εξέλιξη. Είχε σημειωθεί ένα ατύχημα νωρίτερα, με αποτέλεσμα λοιπόν να κλείσει για λίγη ώρα. Το πρόβλημα αποκαταστάθηκε σχετικά γρήγορα και αυτή τη στιγμή λοιπόν και με φόντο τη νέα επιδείνωση κακοκαιρίας, όπως λένε και οι μετεωρολόγοι, υπάρχουν άνδρες τροχέας εδώ που δεν επιτρέπουν στα βαρέα οχήματα να περάσουν, είτε έχουν είτε δεν έχουν αντιολισθητικές αλυσίδες. Περνάνε μόνο τα γεωταχή αυτοκίνητα για να μην υπάρχει αυξημένη κίνηση και για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα μέσα στη νύχτα. Αυτό αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ώρες, προκειμένου να μην υπάρξει κάποια δυσκολία. Θα παραμείνουν εδώ καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί η νέα επιδείνωση κακοκαιρίας που υπάρχει, να μην δημιουργηθεί πρόβλημα όπως συνέβη λίγες ώρες νωρίτερα και στην ουσία έκλεισε για λίγο ο δρόμος. Και βέβαια να σας πω ότι αυτό συμβαίνει σε όλα τα σημεία εισόδου της Αττικής Οδού, προκειμένου να μην περάσουν βαρέα οχήματα. Μάλιστα. Τα γιοταχή αυτοκίνητα και τα τζιπ τα οποία διέρχονται κανονικά από το σημείο, βέβαια είναι απαραίτητο να έχουν μαζί τους αντιολισθητικές αλυσίδες. Ευχαριστούμε τον Χρήστο Στρατουλάκο και θα μεταφερθούμε στον κόμβο της μεταμόρφωσης και πάλι της Αττικής Οδού. Εκείνη η Ελισάβετ Γεωργίου. Διεξάγεται κανονικά η κυκλοφορία, Ελισάβετ, τώρα και εκεί? Βρισκόμαστε στον κόμβο της μεταμόρφωσης λοιπόν, στις εισόδους προς Ελευσίνα. Διεξάγεται κανονικά πλέον η κυκλοφορία, ωστόσο όπως θα σας δείξουμε υπάρχει τροχέα, υπάρχει κλιμάκιο της τροχέας λίγο πριν την είσοδο προς Ελευσίνα, καθώς απαγορεύεται η διέλευση οχημάτων άνω των 3,5 τόνων. Ωστόσο η διέλευση των γιοταχή εδώ και κάποια ώρα γίνεται κανονικά. Νωρίτερα σε αυτό το σημείο της Οδού, αυτό το σημείο παρέμεινε κλειστό από την μεταμόρφωση δηλαδή προς Ελευσίνα, ενώ λίγο μετά τις 6 διεκόπη κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού από το ύψος της Περιφερειακής Εγάλεω μέχρι την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Ωστόσο να επαναλάβουμε ότι αυτή την ώρα διεξάγεται κανονικά η κυκλοφορία στην Μάλιστα. Αττική Οδό. Φυσικά όπως καταλαβαίνουμε θα αξιολογηθεί εκ νέου η κατάσταση και τις επόμενες ώρες με βάση πάντα την εξέλιξη του φαινομένου και θα ληφθούν οι ανάλογες αποφάσεις. Σε ευχαριστούμε, Ελισάβετ, αυτά με την Αττική Οδό.